Η Μαράκης. Συνεσίου και πάλι παίζει κάθετα. Ο Ντινόρης κάνει κίνηση ο Συνεσίου στην περιοχή. Θα σεντράρει η κεφαλιά. Ο Νέσκης εντυπωσιακά. Στην δεξιά του γωνία κρατά το 0. Βάζει στην περιοχή ο Δημαράκης στο πλασέ. Καταλήγει out. Τέλεση κεφαλιά θα περάσει out. Στο 35. Για τον Συνεσίου, Συνεσίου εκτός περιοχής. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Συνεσίου, σέντρα σου, τον έσκησε από μακρύνει και από κοντά. Τεράστια ευκαιρία με τον Κόκαλη να βλέπει την μπάλα να έρχεται. Προς το δεύτερο καλή, ναι. Η κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Δοντάς είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ. Στο 48 λεπτό από την εκτέλεση φάουλ του Τσιλιώνη. Ο Δοντάς κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Και δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 48. Ο Συνεσίου να εκτελέσει προς το δεύτερο. Η κεφαλιά περνά out. Ο Σκαλέρης στην περιοχή. Μποηλής κάνει λάθος κοντρόλ. Από τις κόντρες εποφελείται. Ο ίδιος ο Νέσκες μαζεύει. Μποηλής. Νέο γέμισμα. Νέα σέντρα. Η μπάλα θα περάσει. Ο Σκαλέρης πλάγια σουτάρει. Και από κοντά ο Μποηλής θα ανατραπεί πέναλτι. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ο Σκαλέρης σουτάρει, ο Νέσκες απομακρύνει και ο Μποηλής που κυνηγά την φάση κερδίζει πέναλτι. Ο Μποηλής παίρνει φόρα, σουτάρει και ευστοχεί 1-1. Εξαιρετική εκτέλεση, στέλνει την μπάλα δεξιά ψηλά στα δίχτυα του Νέσκε. Και τελικό αποτέλεσμα 1-1 και πάμε στην διαδικασία των πέναλτι για να αναδειχθεί ο κυπελούχος. Ο Σακούλης απέναντι από τον Σιρίλο. Σακούλης εκτελεί και σκοράρει εύκολα. Μποηλής παίρνει φόρα, εκτελεί, σκοράρει και πάλι 1-1 για την ομάδα του. Ο Θεοδόρου θα εκτελέσει, ο Σιρίλο το πιάνει. Μένει το 1-1. Συνεσίου εύκολα σκοράρει. Προβάδισμα για τον αντίμαχο. Μουράδες παίρνει φορά. Θα εκτελέσει ο Τσιρίλο, το πιάνει και αυτό. Θα πέσει στην δεξιά του γωνία τώρα ο Τσιρίλο και θα αποκρούσει και πάλι. Μαδοχητός εκτελεί. Εύκολα βλασάρει. Ο Δοντάς εκτελεί και ευστοχή 2-3 για την κούπα απέναντι από τον Έσκιο. Πιθακάκη σουτάρει out. Κακή εκτέλεση. Ο Κουλιάς παίρνει φόρα, εκτελεί, σκοράρει. Και η απόλυτη ισορροπία. Ο Δημαράκης απέναντι από τον Έσκιο. Δημαράκης παίρνει φόρα, εκτελεί ο Δημαράκης και σκοράρει. Ο αντίμαχος παίρνει την κούπα με τον Δημαράκη να πλασάρει, να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Νέσκε και με αυτόν τον τρόπο ο αντίμαχος, ο οποίος κατάφερε στις καθυστερήσεις να ισοφαρίσει με το πέναλτι του Μποηλή, πήγε την διαδικασία στα πέναλτι. Εκεί είδε τον Σιρίλο να αποκρούει 2 και τον Δημαράκη στην τελευταία εκτέλεση να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Νέσκε και ο αντίμαχος με αυτόν τον τρόπο κατακτά την πρωτιά στο κύπελο παλεμάχων.